Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές, η σκυτάλη που παρέλαβε το 72 η σύγχρονη εποχή από τις προηγούμενες εκδοτικές πρωτοβουλίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μέσα στις τόσο γνώριμες και τόσο τραυματικές για το κόμμα μας συνθήκες της παρανομίας και διώξεων, συνοδευόταν από μια πρόσθετη, το ίδιο επίπονη και σύνθετη στοχοθεσία για τον αναγκαίο εξοπλισμό του αγώνα του εργαζόμενου λαού μας σε συνθήκες μιας νέας, σύγχρονης εποχής, που οι απαιτήσεις της ξεπερνούσαν κατά πολύ τη χρονική και μόνο οριοθέτηση. Οι θεωρητικές επεξεργασίες του μαρξισμού-λενινισμού αφορούσαν πιο επιτακτικά πλέον και την πρακτική πλευρά μιας πρωτόγνωρης σοσιαλιστικής πραγματικότητας που θα έπρεπε να εκλαϊκευτεί, να υπερασπιστεί, να εμπνεύσει. Μια πυρετώδης μεταφραστική δουλειά σύγχρονων επιστημονικών και λογοτεχνικών έργων της ΕΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Με νοπά ακόμα τα σημάδια της διάσπασης, οι μεταφράσεις βιβλίων αλλά και περιοδικών όπως οι κοινωνικές επιστήμες, για τα επιστημονικά επιτεύγματα των σοσιαλιστικών χωρών σχεδόν σε κάθε κοινωνικό πεδίο αποτέλεσαν ένα αξιόπιστο αποκούμπι στην πάλη με τον αναθεωρητισμό. Χρειάστηκε θαυμαστή ετοιμότητα στην αντιπαράθεση ακόμα και μέσα από τη μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων καταξιωμένων σοβιετικών και άλλων κομμουνιστών λογοτεχνών, έργων δοκιμασμένων για το ιδεολογικό και καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα, όπως τον Γκόρκι, του Αλεξέη Τολστόη, του Φαντέγεφ, αλλά και Μπρέχτ και Χικμέτ και άλλων, προκειμένου να αναχαιτιστεί η υπονομευτική προβολή των αντικατεστωτικών φωνών από την άλλη πλευρά, όπως της Τσβετάγεβα, του Σολτζενίτσιν, του Ριμπακόφ, του Κούντερα και άλλων. Η μεταφραστική συνέπεια συνεχίζει να επικουρείται σήμερα από τη σύγχρονη εποχή, μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη ζέση και πείσμα μετά τις ανατροπές, με μεταφράσεις έργων που μεταφέρουν στον αναγνώστη πιο απτά τη συνθετότητα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και ταυτόχρονα το μεγαλείο της, όπως αυτό αναδεικνύεται στα έργα των Κοτσετόφ, Καζακέβιτς, Κολοντάι και άλλων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει για τις μεταφράσεις βιβλίων της σοσιαλιστικής, συγκριτικής, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, όπως τα έργα για την αγωγή και την παιδεία του Λένιν, το εμβληματικό έργο που αναφέρθηκε εδώ αρκετές φορές, Παιδαγωγικό ποίημα του Μακάρενκο, του συλλογικού τόμους «Ο κόσμος του παιδιού», όπου παρουσιάζονται έργα των σοβιετικών επιστημόνων παγκόσμιας εμβέλειας, Βιγκότσκι, Λεόντιεφ, Λούρια, Μούχινα και τόσα άλλα, που μέχρι και σήμερα αποτελούν ίσως τις μοναδικές ως προς την εγκυρότητα και την αυθεντικότητά τους πηγές προσέγγισης και έμπνευσης για τις επεξεργασίες που κάνει το Τμήμα Παιδείας του κόμματός μας και το περιοδικό Θέματα Παιδείας στα ζητήματα της εκπαίδευσης, κρατώντας επάξια την ιστορικά αναγνωρισμένη πρωτοπορία στις προτάσεις για την παιδεία των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Κοντά στο μεταφραστικό εδραιώθηκε ακόμα ένα σημαντικό έργο, το οποίο υπηρετείται από τη σύγχρονη εποχή με συνέπεια, γιατί αποτελεί μια βαρύτατη ηθική και ιστορική παρακαταθήκη της διάσωσης και της καταγραφής πολύτιμων ντοκουμέντων και μαρτυριών για την ανάδειξη της αλήθειας και την ιστορική καταξίωση της εποπίας των αγώνων της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο διάβα των 50 αυτών χρόνων, οι εκδόσεις με σεβασμό αγκάλιασαν τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, μαχητών και μαχητριών των δύσκολων ταξικών αναμετρήσεων, καταφέρνοντας να συγκεντρώσουν πρωτότυπο υλικό από τα τευτέρια της μνήμης τους, με κορυφαία προσπάθεια αυτή του τρίτου μου έργου για τη Μακρόνησο, που την εγκυρότητα αυτών των έργων δεν τολμά να ακουμπήσει ο αντίπαλος. Η δεξαμενή αυτή των ιστορικών τεκμηρίων αποτέλεσε γόνιμο υπόβαθρο, ώστε μέσα από τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία μια νέα γενιά κομματικού στελεχικού δυναμικού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εμβαθύνοντας τις σελίδες της τιμημένης ιστορίας του και στα προστάγματα που θέτουν οι καιροί κατά την ανάπτυξη των ταξικών αγώνων,
πλούτησε ακόμα περισσότερο το ιδεολογικό πλωστάσιο των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής που έχουν προαναφερθεί με ένα δροσερό και ταυτόχρονα κοφτερό βόλι. Καλή συνέχεια.